Δεν φτάνουν πουθενά. Δεν καλά δεν βλέπουν. Τι είναι. Στραβοί είναι, κλέφτες είναι. Καλπάζουν οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι ανατιμήσεις παρατηρούνται σε προϊόντα τα οποία παρέμειναν στο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Πουθενά δεν φτάνουν τα λεφτά. Πουθενά. 500 ευρώ να παίρνει ένα άτομο δεν φτάνουν πουθενά. Αγάπη μου, αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Αυτό έχω. Σε όλα τα καταστήματα. Μην τα συζητάς. Οι τιμές ψωμιού και δημητριακών κατέγραψαν αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση. Τη μεγαλύτερη μεταξύ των 28 του κρέατος, αύξηση κατά 1,9% και επίσης τη μεγαλύτερη μεταξύ των 28 και ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε μείωση των τιμών κατά 1,3%. Ναι, γενικά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά έτσι, σε σχέση με τις άλλες χώρες. Βεβαίως και από τον κόσμο, από τον περίγυρό μου το ακούω αυτό έντονα. Στα βασικότερα προϊόντα, βεβαίως. Ακριβά, πολύ ακριβά. Τα έχουν ακριβίνει. Τι το βασικά. Όλα, τα πάντα. Όχι. Με τι. Με 500 ευρώ. Ακόμη, στην κατηγορία των ελαιών καταγράφεται αύξηση σε ετήσια βάση κατά 9,9%, στα φρούτα 17,2%, στα λαχανικά 9,6%, στα ψάρια 0,4%, σε γάλα, αυγά και τυριά 0,3%. Με παλιά. Τι ψωνίζουμε, τι να ψωνίσουμε. Τι να ψωνίσουμε, κοπέλα μου. Ένα πεντητάρι, πας και λες και παίρνεις, πας για δεκάρικο. Είμαστε αγανακτισμένοι. Δηλαδή, απορώ. Με αυτούς που μας κυβερνάνε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η τιμή του φρέσκου γάλακτος εμφανίζει το Σεπτέμβριο του 2015 αύξηση κατά 2,96% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015. Ακόμη, οι τιμές των ζυμαρικών καταγράφουν αύξηση 3,27% το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Ιούνιο.